Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. <Συγραφείς> Γεια σας! Στο σημερινό podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων έχω ένα συγγραφέα που είναι πολύ βραβευμένος και πολύ αγαπημένος από το κοινό. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα και πρέπει να τα λέμε. Είναι ο Ανδρέας Μίτσου. Καλώς ήρθες Ανδρέα. Καλώς σε βρήκα. Σου μιλάς τον Νικό γιατί γνωριζόμαστε πολλά πολλά χρόνια. Και είναι μόνο μία φορμή παγίδα το τελευταίο σου βιβλίο για να έρθεις να μιλήσουμε. Γιατί... Πάντα έχεις έναν λόγο να το πω, γιατί να μην το πω γενναίο για τα πράγματα. Ισχύει ακόμα? Ναι, νομίζω ότι με τη γραφή φτάνει στα όρια του εαυτού σου, τον συναντά τον εαυτό σου, οπότε δεν γίνεται πια να τον κοροϊδεύει άλλο. Κάθε μέρα να προσπαθούμε τι, να αποφύγουμε τη συνάντηση μαζί του. Μάλιστα. Αν την πετύχουμε Αν με τη γραφή, αυτό... κάτι κερδίζουμε. Αν το κάνουμε αυτό, συγγραφή ή όχι, όλοι είναι λίγο επίπονο και τραυματικό καμιά φορά να συναντά τον εαυτό σου, ναι. να τον βάζει στον τοίχο και να του λε ό,τι έχει να του πει. Ε, εσύ όμω με, με την παγίδα, ειδικά, και αν του είπε το τελευταίο σου βιβλίο. Ναι, είναι το 18ο βιβλίο. 40 χρόνια φούρναρη. 40 χρόνια στην κυριολεξία <laughs> φούρναρη. Και το μόνο που ελπίζω είναι να μυρίζει λίγο το ψωμί μου εκείνη την παλιά. Μοσχομυρίζει, μοσχομυρίζει, σε πληροφορό. Να είσαι καλά. Και τι παγίδα μα έστησες ή μάλλον έστησες τον εαυτό σου. Καθώ ε, περνάει ο καιρό, έρχεται μια στιγμή Κυριακή που προσπαθεί να δει τον εαυτό σου έξω από το προσωπείο, από την πανοπλία τη γραφή mm -hmm. με την οποία τον έχει περιχαρακώσει. Και, και άμα έχει σίδωρος... και πάρει και βραβεία όμω, εντάξει, είσαι πολύ πιο ατσάλινο. Ε, ναι, ίσως. ωστόσο πρέπει να απαλλαγεί γιατί έχει αντιληφθεί μέσα από το χρόνο ότι είναι μια μάσκα, μια πρόφαση, πρόφαση να αποφύγει την πραγματικότητα. Οπότε τι έκανα, Ξανακοίταξα τα διηγήματά μου και προσπάθησα να θυμηθώ ποιο ήταν το πρωταρχικό βίωμα γιατί πιστεύω με απόλυτη γνώση ατομική αλλά και θεωρητική επιτρέψε μου και ένα διδακτορικό έχω κάνει στην αφηγηματολογία και στη γλώσσα και χρόνια έχω υπάρξει δάσκαλο και σύμβολο φιλολόγων και έχω διδάξει σε πανεπιστήμια και εδώ και εκεί. Ξέρω δηλαδή πάρα πολύ καλά ότι αν δεν υπάρξει πορταρχικό βίωμα, δεν φτιάχνει γραφή. Ούτε νομοποιείται κανεί να γράψει. Ποιο είναι, Κανεί δεν μπορεί να κωδικοποιήσει την τάξη των πραγμάτων εάν δεν έχει άμεση mm -hmm. Όχι δεν νομιμοποιείται, δεν μπορεί κιόλα. <Τι> ναι, συμφωνώ απόλυτα. Βρήκα λοιπόν και συμπάθαμε που την τραβάω την απάντηση. Όχι, oh, oh, τραβά το όσο Συνάντησα ό, <σχ> λοιπόν, πήρα τα διηγήματα από το mm. πρώτο πρώτο. Και είπα γιατί διάλογο καθόμουν και έγραφε τέτοια πράγματα. Ενώ η ζωή είναι μπροστά. Mm. Δεν μπορεί να την αποφέγει και να κρύβεσαι. Και αντίκρισα, θυμήθηκα το πρωτογενέ βίωμα το τι μου συνέβη. Όμως, έλα Κυριακή, να το αποκαλύψω, θα γίνω τελώς ρόμπα. Ναι. Οπότε τι έκανα. Έκανα μια άλλη mm -hmm. ναι. Πρόσεξε όμως, εδώ αυτό μπορεί να το δει κάποιος ως μια ανάπλαση. Κάποιο άλλο μπορεί να πει ότι είναι αλήθεια και το ότι λες ψέματα, κουφάλα, ναι. εντάξει, πάλι ψεύδιασε. Εντάξει, να σου πω τώρα, α πούμε ότι αυτό... Μπαίνει ο λογοτέχνη μέσα. Δηλαδή, μπαίνει ο άνθρωπο που με την τεχνική του φτιάχνει και ναι, τη δική του ιστορία δημιουργεί ψέματα και προσπαθεί να αποπλανήσει του άλλου και τον εαυτό του. Μπορεί. Έχει όμω ήδη πέσει στην παγίδα τη γραφή τόσα χρόνια και τι ελπίζει, Να πιάσει όπω ο Ιστό Τσαράχνη αντιμίγα και έναν άλλον. Ναι, βέβαια. Γιατί αυτό κάνει η τέχνη. Είναι παρηγορητική. Αποπλανεί και με τα ψέματα δημιουργεί μια άλλη πραγματικότητα πιο υπερβατική και πιο καλή πραγματικότητα. Το πρώτο διήγημα και σε κόβω. Ναι, ναι, για το πρώτο διήγημα θα σε ρώταγα. Μα, είσαι μα γι' αυτό θα σε ρώταγα <laughs> ακριβώ. Ποιο ήταν το πρωταρχικό ερέθισμα για το πρώτο διήγημα. Κάθομαι λοιπόν στην Πάτμο, στην κορυφή. Και ο κόσμο σου ανήκει, λε. Γιατί είσαι νέο. Πίνω μια μπύρα, είμαι 31. Είμαι όμορφο, ή έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Κόκκινα <laughs> μακριά γένια, μακριά μαλλιά. Στείνομαι σε ένα βράχο και πίνω. Προσπαθώντα τι, φαντασιώνοντα τι, ότι θα έρθει οπωσδήποτε κάποια γοητευτική ή ε, κάποια ναι, ναι. ναι είσαι ήδη ναι, δάσκαλό τότε. Είμαι ήδη, mm -hmm. ναι. Λοιπόν, όποτε μόλι με δει αυτή τη φάση, με αυτή την εικόνα, την έβαψε. Ε, ναι. Λοιπόν, οπότε όπω κάθομαι, έχω πει όμω αρκετά και βλέπω κάτω το πέλαγο και του ήχου τη πόλη και τα λοιπά, ακούω πατήματα. Να το λέω, ήρθε. <laughs> Πλησιάζουν ναι. τα πατήματα, λέω, δεν θα γυρίσω. Να δω τι γίνεται. Ακούω κάτι χαλικά και να πέφτουν. Λέω πλησιάζει πολύ κοντά πια και είναι απαλή, δεν είναι βάναυση. Ναι. Πατάει στην ακροποδετή. Πλησιάζει πολύ κοντά. Νιώθω την είναι τη. Αρχίζει να με γλύφει στο σβέργο. Α, λέω παρά είναι τολμηρή. Λέω, ναι. Γυρίζω, βλέπω τα κερατά τη. <laughs> είναι μια γίδα Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό το διήγημα. Οπότε λοιπόν. αυτοσαρκάζω ναι. ένα υπερφύελο άτομο που φανταστεί ο σκοπή να δει. Τα προσποσύν που λένε αρχή, ναι. αυτό που είναι μπροστά στα πόδια σου. Ναι, ναι. Και όλο διαφεύγει. Αλλά μήπω όμω και τελείωσα ότι μακρό και μήπω Κυριακή, αυτή η διαφυγή είναι και η μόνη εσωτερία μα. Μήπω αν δεν αποσύσουμε την αμεσότητα του πραγματικού που λέει ο Ρολάν Μπαρτ, ναι, Πώ θα την αντέξουμε αυτή τη στιγμή, Δεν ξέρει πόσε φορέ το έχω σκεφτεί αυτό με στην πανδημία, ειδικά αλλά και τώρα, τελευταία, για να αντέξει προσωπικέ απώλειε, κλπ. Θα σε πάω όμω, εγώ γιατί ξέρω ότι υπάρχει, υπάρχει μια χύτρα που βράζει με πρωτογενή ερεθίσματα δική σου. Και αν θυμάμαι καλά, η χύτρα αυτή είναι σε ένα χωριό Έτσι και λίγο σε ένα καφενείο του χωριού και λίγο στην πλατεία του χωριού και από εκεί και πέρα. Η ελληνική λογοτεχνία από εκείνη τη χύτρα έχει πάρει εξαιρετικές ιστορίες από τον Ανδρέα Μίτσου και τις απολαμβάνουμε. Μίλησέ μας γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό, το Χαλκιόπουλο της Εμπαρχίας Βάλτου, κοντά στην Ευρετανία, ορεινό μέρος. Εκεί έζησα με φτώχεια και περηφάνεια, γιατί όλοι οι ορισίβοι είναι υψηπετή, όπω και ο χώρο του. Έτσι, έτσι. Και βγάζετε μεγάλου ποιητέ, έχω να πω. Από το χωριό μου, αν είναι δυνατόν. Όχι βγήκε από το χωριό. ο Κώστα Χαντζόπουλο. Ναι, ναι, βέβαια. ο Γιώργιο Δροσίνη. Ε, από εκείνα, ο οποίο είναι αγαπημένο μου ποιητή, ο Γιώργιο Δροσίνη, έχω να πω. Και καλό περζογράφο. Και ξέρει τι γίνεται. Είναι ένα άγριο μέρο. Mm. Ένα ε, τόπο ελάχιστο. Το ελάχιστα σπίτια έχουν απομείνει. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάω από εκεί. Όμω πρόσεξε, δεν χρησιμοποιώ την ντοπιολαλιά, όλη αυτή. μάλιστα μου είναι αντιπαθή αυτή η στροφή προ τη λαογραφία. Θεωρώ ότι δεν έχει σχέση με τη λογοτεχνία, παρά είναι μια χρήση. Εντάξει, κάποιοι το κάνουν πάρα πολύ επιτυχημένο, όπω ο Σωτήρη Δημητρίου. Ναι, άλλοι το κάνουν. Άλλοι πέφτουν στην παγίδα αυτή τη ντοπιολαλιά και το κάνουν αυτό σκοπό. Mm -hmm, mm -hmm. Το μόνο που έχω να πω για του χωριάτε, για του χωρικού. Τι καταθέτω, τι έχω ψάξει εγώ την περιφάνεια τους μεν αλλά πιο πολύ τη μοχθηρία τους πιστεύω ότι οι χωριάτες είναι μοχθηροί στη ρίζα τους mm -hmm. αυτές τις σκηνές της, <συσχεία> μο ο τόπος, της μο λες. φταίει ο φταίει ο μικρός τόπος mm -hmm. η επιβίωση, ο φθόνος mm -hmm. που αναπτύσσεται mm -hmm. μεταξύ εκείνου που ίσως νομίζουν ότι διαφεύγει από την να... κοινή μιζέρια να και αυτό το καταθέτω επειδή είναι ένστικτο δυνατό Νομίζω ότι υπάρχει και στους πιο αστούς, στους πιο πολιτισμένους, αλλά και καλυμμένο. Μάλιστα. Θέλω τα πράγματα σε μια πρώτη θέαση. Κατάλαβες, δεν ήμουν δηλαδή, την ύπεθρο, παρά προσπαθώ να αναδείξω, πέρα από το τηλεγραφική μπαρούφα που το συνοδεύει και τα λαϊκίστικα ένστικτα, ναι, και την γλώσσα την οποία την απαθιώνουν ως αυτός σκοπός. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια γλώσσα κυριακή. Αυτή η γλώσσα είναι μοναδική. Και Δεν μπορεί να είναι χωριάτικη. Ναι, σύμφωνη. Σου λένε, α, λέει, οι νέοι άνθρωποι χάνουν τη γλώσσα τους. Όχι, έχουν τη γλώσσα. Οι μόνοι που χάνουν τη γλώσσα τους είναι οι γέροι. Και τι νοσταλγούν οι γέροι. Τη δική τους παλιά γλώσσα, χωρίς να έχουν αντιληφθεί. Ότι η γλώσσα μεταλλάσσεται, ειναι είναι δυναμική κατάσταση. Mm -hmm. Το λίγο που έχουμε να πούμε θα το πούμε και με ελάχιστε λέξει. Αρκεί να μπορούμε να είμαστε σε επαφή με την αυθεντική μα ύπαρξη, με τον πρώτο μας αυτό. Μου έρχεται ένα στίχο του Σικηλιανού. Λέει πιο βαθιά και από το πηχτό τα στρόφος, σαν αητός με περιμένει εκεί όπου ο θείο αρχίζει ζώφος ο πρώτος μου εαυτό. στα πιο βαθιά σκουτάδια μέσα μας μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό αλλά πρέπει να μπούμε να δούμε τον εαυτό με όλα τα σκότι. Έτσι, που έχουμε μέσα μα και μου το φέρνει. Πάντω, εγώ τώρα θυμάμαι διάφορα από παλιότερε κουβέντε μα. Θυμάμαι, α πούμε, εκείνο το καφενείο ήταν τη οικογένεια, νομίζω. Ναι, ναι που το χο... θυμάσαι, ναι, όχι. το θυμάμαι. Γιατί ναι. Γιατί εγώ εκεί πιστεύω ότι γεννήθηκε ένα λογοτέχνη. Ναι, Σε γιατί, αυτό το γιατί καφενείο. ήμουν μονοχογειό και με είχαν κλεισμένο. Ναι. Όταν χιόνιζε, γιατί είχε πολλά χιόνια, όλο το χειμώνα εγώ το πέρναγα μέσα. Με έβγαλε μια φορά ο πατέρα μου 5-6 χρονών. <laughs> Να περπατήσω, πού να περπατήσω, εγώ δεν είχα μάθει. Μου ρίξε κανένα διαστήμα, περπάτα ρε μου λέει. Έτσι Σαν τα σμικρά ζωάκια. Ναι, ένας άγριος τόπος mm -hmm. που αυτή η αγριάδα του όταν σε εμποτίσεις σε θέλει να πετάς. Έχω ένα μικρό διηγηματάκι μια μέση σελίδας που περιγράφω αυτή τη συνάντηση με τον πατέρα μου. Mm -hmm. Βοηθάει να το διαβάσω ή χαλάω τη ροή της αφήγησης ε, Δεν χαλάει τίποτα τη ροή της αφήγησης Θα θέλαμε να το διαβάσουμε Αν μας το διαβάσεις κιόλας να το έχουμε ως δοκουμέντο ε, Οπότε βρέστο. Είμαι αρκετά ομιλητικός ε, ναι. Ξέρεις, το πρότυπο των συγγραφέων τι είναι Σοβαροφάνεια oh, Όχι, έχω ο, να καταθέσω ε, ήφος, oh, όχι, παραπανίσιο Αυτό βλέπεις αλλά έχουμε ε, πιο σοφός Εδώ δεν, θα, δεν το πιστεύω αυτό Γιατί σε αυτά τα podcast ιδιαίτερα Ομολογώ πω όλοι ήταν, Είναι και Αρκετά Για, ο εαυτό του. Γιατί είσαι εσύ που εμπνέει, <laughs> Όχι, όχι. Νομίζω ότι πω. είναι λίγο και το περιβάλλον. Για πάμε λοιπόν. Περιγράφω λοιπόν το χωριό, τον πατέρα μου, τη νοσταλγία του και τη δική μου σημερινή μελαχολία στον αστικό χώρο. Α, πολύ ενδιαφέρον. Το πουλί φοβόταν να βγει έξω. Αισθανόταν πως δεν είχε ξυπνήσει ολόκληρο το μυαλό του ότι ένας θάλαμος του παρέμεινε ακόμα σκοτεινός και μέσα στο στομάχι του σαν να είχε καταπιεί μια πέτρα. Τη νύχτα, ώρες ατέλειωτες, ονειρευόντανε πως που ήταν πουλί. Σηκώθηκε πολύ πρωί, πλήθηκε και ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα, πρόσεξε από μακριά κάτι μαυράδια πάνω στο μαξιλάρι του. Περίεργος πήγε κοντά και διαπίστωσε ότι έμοιαζαν με περιτώματα πουλιών, πως ήταν κουτσουλιές. Κάθισε στο κρεβάτι, έπιασε σφιχτά με τα δυο χέρια το κεφάλι του και με ένα κίνητο. Ήθελε να βρει μια λογική εξήγηση, δεν έπρεπε να τρελαθεί. Μετά από πολλή ώρα αποφάσισε να σηκωθεί και να βγει. Όλη τη μέρα όμως προσπαθούσε να βρει τι σόι πουλί ήταν είπε «Θα συμφιλιωθώ με τούτο την ιδέα, αν θέλω να γλιτώσω, θα αποδειχθώ θελω να γλιτωσω θα αποδεχθώ αυτο που συνέβη». Τη νέα πραγματικότητα. «Λοιπόν, ναι, είμαι ένα πουλί», παραδέχτηκε, καθώς περπατούσε και σκεφτόταν διάφορα πτυνά. Έψαχνε να βρει τι ακριβώς πουλί ήταν, αλλά κανένα δεν το έκανε. Το βράδυ βρέθηκε μόνο σε υπόγειο σινεμά, στο Άστι, στην Πλατεία Κοραή. Και εκεί κατάλαβε πως ήταν χελιδόνι. Είχε μπει ήδη ο χειμώνα. Φεύγαν τα τελευταία αποδημητικά. Έπρεπε κι αυτό να μεταναστεύσει. Θυμήθηκε τον πατέρα του στο τωρινό χωριό του, όπω δένανε μαζί μια κόκκινη κλωστή στο πόδι ενό χελιδονιού, λίγο πριν εκείνο αποδημήσει. Θα ήταν πέντε χρόνο παιδί, και πω το ίδιο χελιδόνι επέστρεφε την επόμενη άνοιξη, με την κόκκινη κλωστή τυλιγμένη γύρω στο παδαράκι του. Γέλασε δυνατά μέσα στο σινεμά. Είχε μείνει μόνο στην αίθουσα, ο τελευταίο. Πήγε δίπλα ακριβώ από την οθόνη και κοίταζε περίεργο τη σκιά ενό μεγάλου πουλιού πάνω στον τοίχο. Δεν ήταν χιλιδόνι. Έμοιαζε μάλλον σαν δικέφαλο αϊτό ή κάτι σαν το μυθικό φίνικα. Ο υπάλληλο τον πλησίασε φοβισμένο. Τελείωσε η προβολή, ψιθύρισε. Αυτό του δείξε το πουλί στον τοίχο. Ο ταξιθέτη δεν φαίνονταν να βλέπει τίποτα. Σκιά πουλιού χωρίς πουλί, του εξήγησε και βγήκε από το υπόγειο σινεμά. Την επόμενη σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι του. Εγκατέλειψε την οικογένεια. Δίχως καμιά συγκεκριμένη αιτία. Άνευ από λόγου όπως συχνά λέγεται. Λίγες μέρες αργότερα στο σειρματόσχηνο που ήταν κρεμασμένα τα σπρόρουχα μια λευκή μαξιλαροθήκη παρέμενε ακάθαρτη. Την έφερε πολύ κοντά στα μάτια της η γυναίκα του, καθώς μάζευε τα ρούχα, την κοίταξε περίεργη και την πέταξε εκνευρισμένη στον κάδο των σκουπιδιών. Το συνήθιζε από παλιά να απαλλάσσεται οριστικά από ό,τι δεν έπαιρνε βελτίωση και της ήταν πια άχρηστο. Ναι, νομίζω αφορά πολλούς ανθρώπους αυτή η ιστορία, αυτά τα μαύρα στίγματα στην... Λευκή μαξιλαροθήκη εγώ θα τα έλεγα και τα στίγματα των προσωπικών μας ονείρων. Τέλειο. Τα οποία κάνουμε από παιδιά και ψάχνουμε λίγο αργότερα ως νέοι να τα πραγματοποιήσουμε και ίσως αργότερα αυτό δεν γίνεται για κάποια στιγμή. Ωστόσο δεν ξέρω αν εσύ μετά από 40 χρόνια λογοτεχνίας και ενασχόλησης με τα γράμματα θεωρείς πως ε, έχουν λευκαθεί τα μαύρα στίγματα. Όχι, είσαι μέσα από το Αλήθεια. <laughs> Προσπαθώ να ξεπλύνω ή να ξεπληθώ. Όπω ε, βλέπει, εσύ τουλάχιστον μπορεί να δει, γιατί πάντα υπάρχει ο προσδοκόμενο αναγνώστη. Υπάρχει ο ιδιαιτέρω αναγνώστη. Οι περισσότεροι βλέπουν ό,τι οι ίδιοι έχουν. Mm -hmm. Οι περισσότεροι αναγνώστε απλώ θέλουν να κολακεύονται οι βιβαιότητέ του. Εξού και τα best seller. Ό,τι του καλα... κολακεύουν Φαλά. αυτό που έχουν. Μιλάω γενικά mm -hmm. Λοιπόν, εγώ ενώ ξεπλένω με ένα υπηνηκτικό τρόπο Ξεπλένω σε εισαγωγικά Καταθέτω δηλαδή τη δική μου αλήθεια Όσο τη σκάβεις την αλήθεια Τόσο βλέπεις και άλλα στίγματα Αυτή είναι η επίμονη προσπάθεια του συγγραφέα Να ξεπληθεί μέσα του Να αποκαθαρθεί Και είναι μια μάτια προσπάθεια Και ωστόσο είναι εγωιτευτική η διαδικασία mm -hmm. της Δικής του αποπλάνησης αλλά και του πιθανού αναγνώστη που θα τον αγαπήσει για ένα διάστημα. Έκανα χρόνια δημιουργική γραφή ναι. και στο ΚΕΒΙ και εδώ και στο Πανεπιστήμιο. Αγαπιόμουν με τους μαθητές μέχρι που οι ίδιοι αρχίζαν να βγάζουν βιβλία. Τότε πάω να με αγαπάνε. Ε, ναι, πρέπει να κάνει Γιατί κανείς την πατροκτονία του, του. Πρέπει όμω να κάνουν οι νεότεροι πατροκτονίε για να προχωρήσουν. Ναι. Διότι αλλιώ δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Ναι, θέλω να πω ότι και αυτή η διαδικασία τη γραφή, ό,τι αξίζει, είναι όπω το λέει ο καβάφιση, η πορεία είναι. Καλά, ε, σίγουρα. Το ταξίδι, το, το ταξίδι. μεγάλο ταξίδι. κάποιος θα πει εντάξει τι τον έπιασε τον Μίτσου τώρα να βγάλει αυτό το βιβλίο από το πίσω προς τα για τη δουλειά του, για τη ζωή του με έναν τρόπο λόγο τεχνικό τι τον έπιασε τώρα Διαπίστωσα καθώς διάβαζα παλιά διηγήματα ή καινούρια που εμπεριέχονται ή μυθιστορήματα διαπίστωσα το εξής ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια ερμηνείας είχα ήδη εμπλακεί και καθαστεί ένας αφηγημάτικος ήρωας. Mm. Δηλαδή κατάλαβα ξαφνικά ότι αυτό που γράφω είναι ένα καινούριο μεθιστόρημα. Ένιωθα για τον εαυτό μου έναν τρόμο, μια λύπη, ένα φόβο που το πάει ο τύπος. Ο αφηγητή έφευγε από μένα, από το, εγώ, το δικό μου εγώ, γινόταν ένας αυτόνομος που σαν εξεγερμένος έφηβος Ήθελα να μου φύγει. Εγώ πρέπει να τον πιάσω, γιατί μετέφερε και εμένα μαζί. Γι' αυτό περιγράφω στο βιβλίο όχι μόνο το βίωμα, αλλά και την υποδοχή του βιβλίου, την κριτική, το πώ ναι. το δέχτηκε η κριτική, το πώ το δέχτηκαν οι δημοσιογράφοι. Αυτό είναι σημαντικό, διότι μπαίνω σε ένα κοινωνικό γίγνεσθε, σε ένα χώρο, σε ένα συνάφι, το οποίο μπορεί να το λένε πολλοί, αλλά εγώ το εννοώ. Δεν έχω άμεση σχέση. Τους αγαπώ, πιθανώς άλλους, άλλους δεν συμπαθώ αλλά δεν μου είναι βολικό να βολευτώ σε αυτή την ναι. κατάσταση γιατί ένας πραγματικός καλλιτέχνη πρέπει να είναι ανατρεπτικός και κοινωνικά και πολιτικά. Κάποτε, αν θυμάμαι καλά λοιπόν, τώρα που το έπες αυτό είχαμε ζητήσει πάρα πολύ για, το... για την αναρχία. Ναι. Για την φιλοσοφική διάσταση της αναρχίας. Ανακαλώ τη μνήμη σου και θέλω να μου ξαναπείς την άποψή σου. Κοίταξε το έργο... Και για το ρόλο του καλλιτέχνη. Είναι πολύ ωραίο. Το έργο τέχνης ανατρέπει βεβαιότητε. Τι κάνει, επισημαίνει το διαφορετικό. Αυτό το οποίο η κοινή λογική το καταπολεμάει. Διότι η τυπική αστική λογική, άμα θε, όταν δει κάτι που είναι έξω από τι νόρμε του, τι κάνει, το πολεμαει αυτό είναι χοντρό, αυτό είναι κοντό, αυτό είναι... έχει την τάδε σεξουαλική προτίμηση ή έχει την τάδε ιδεολογία. Τι κάνει, δουλεύει με κλισέ, με βεβαιότητε. Ο καλλιτέχνη δεν μπορεί παρά να είναι ανατρεπτικός, αναρχικό βεβαίω. Τι, να θέλει να δημιουργήσει έναν άλλο κόσμο στα επίπεδα όχι του άμεσου, του πραγματοποιημένου και του υπαρκτού, αλλά του ονειρικού. Τι κάνει λοιπόν, Προτείνει μια άλλη αισθητική πραγματικότητα. Mm -hmm. Τι προτείνει, Έναν άλλο κόσμο. Όμω δεν το προτείνει με τρόπο καθαρό ώστε να μπορεί ο πάσα ένας να το δει αυτό γιατί, γιατί είμαστε ήδη μέσα στο καλούπι ενό συστήματος σύστημα, ναι, ε, για να και η λογική πιο... μα. και δεν χρειάζεται να πεις ότι εγώ να καταγγείλεις, να φωνάξεις όχι, μπορεί να φωνάξεις και να είσαι ο πιο συμβατικός, μπορεί να ανήκεις στον τάδι χώρο και να είσαι ε, φρικτός, άκουγα σήμερα πρωί πρωί από τον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό να μην τον αναφέρω okay. τον επαριθμό ένα ξέρω εγώ Άνοιξε το ραδιόφωνο γιατί βάζει πολύ ωραία τραγούδια και άκουγα. Ο Νίκο Γκατσό. Ο Νίκο Γκατσό. Ναι, και είχε ένα μελιστάλλακτο απ... ύφο. Ένα πολύ τρυφερό, έλεγε Θα πεθάνω, θα την ερωτευτώ αυτή την εκφωνήτρια. Και δεν τον ήξερα τον Γκάτσο. Τον χρησιμοποιούσε όμω. Ο Νίκο Γκατσό. Και λέω Δεν αντέχω. Συγγνώμη, αλλά οργίζομαι μόνο. τώρα. Και εγώ οργίστηκα. Κακώ βγάζω αυτή την οργή, διότι είπαμε ότι ο συγγραφέα πρέπει να είναι τι. Συγκρατημένο <laughs> και σοβαρό. ναι, ναι, διαφωνώ. Διαφωνώ και πραγματικά. Τον αυτορμετρισμό μα καταφέρουμε. Αν αυτό έχουν κάνει αυτά τα πόντα. Όποιο θέλει μας τζος, να μα αγαπήσει, θέλει να μα αγαπήσει, Νομίζω ότι η πανδημία ήταν ένα ισχυρό μάθημα για πολλού. Για πολλούς. Ε, και για τον αρκισισμό μα. Και ε. για τον αρκισισμό μα. Και ανέδειξε τι, κατά τη γνώμη μου, Κυριακή. Ε, μια απίστευτη φαλοκρατία. Το τι κτηνώδει συμπεριφορέ ανδρών που ήταν αν με το φανταστής ναι, ναι. Βγάλανε να, ναι. Διότι ο μικρός χώρος Βέβαια. Σε οδηγούσε Στην αρχαίγονη φύση σου Τώρα φαντάζομαι και δεν μπορώ παρά να το κουβεντιάσουμε Ότι μιλάς για τις έτσι; Τις γυναικοκτονίε Και τις καθημερινές γνώσεις σε... που έχω Ανθρώπων που δεν του μπορεί να, να. Με κανέναν τρόπο να βγάζουν τέτοια Βαναυσότητα Η άμεση επαφή χωρίς προφάσεις Σε ένα χώρο σε έναν τόπο, γιατί πώς το λέει ο Χάιντιγκερ, ο τόπος αναδεικνύει την υπόσταση των ανθρώπων. Βέβαια, συμφωνώ. Δηλαδή χωρίς έναν τόπο ναι, ναι, δεν βέβαια. είσαι ο Ανδρέας, Εννοεί, με έβαλες, βέβαια. μόλις ξεκίνησα με έβαλε στο Χαλκιόπουλο. Εκεί υφίσταμαι, εκεί αναπτύσσω. Ένα δωμάτιο μικρό σου δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθείς μέσα σε αυτόν τον χώρο, να τον κατακτήσεις και να υποστασιοποιηθείς ως άτομο. Ε, λοιπόν, εκεί αναδείχθηκε μια κτηνοδία. Συνήθω, εκ μέρους των ανδρών. Κατά κύριο ναι, λόγο. Αυτό και δείχνει λίγο και την καταγωγή τη κουλτούρα μα, αρκετά yes, έτσι. έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, αυτά που έγιναν πολύ πραγματικά και δεν τα διαβάζουμε σε ένα βιβλίο yes. του Ανδρέα Μίτσο Α πούμε για το. που έχεις, εσύ έχει γράψει και ιστορίε πολλέ που αναφέρονται σε τέτοιου είδου ναι. γεγονότα. Τώρα προσπαθώ να ανακαλέσω στην. Ναι, πάρα μου. Προ... Ούτως ή άλλως είναι 150 διηγήματα ναι. και. Και οχτώ μυθιστορήματα. Και σε απασχολούν και, και γυναικοί οι γυναικοί χαρακτήρε πάρα πολύ, του οποίου ναι. έχει στήσει με υλικά, φαντάζομαι. Σε κυρία ο συγγραφέα δεν είναι άντρα. Πιο πολύ γυναίκα. Α τον πω ένα άγγελο. Mm -hmm. Διότι πρέπει να είναι. Διότι τι κάνει, αποποιείται την συνειδητή ταυτότητά του, την εγνωσμένη. Αν πα mm -hmm. την αποτυπωμένη και προσπαθεί να την υπερβεί. Και γι' αυτό ακριβώ δεν μπορούμε να το χαρακτηρίζουμε. Εγώ γράφω στα περισσότερα με γυναική γραφή Εντάξει, ε, γυναική, πιο εννοείς μέσω, εκφράσεις μέσω ενό γυναικείου χαρακτήρα. Ναι, ναι Α, με ε... γυναικείο. Σε πρώτο πρόσωπο μιλάω ως γυναίκα. Αυτό τι δείχνει. Ότι εμπιστεύομαι καλύτερα τον γυναικείο λόγο, ας τον πω γυναικείο λόγο. Όχι βεβαίως, μην παραξηγηθώ. Ναι. Αυτό τον ιστερικό λόγο το ε, δεν είναι αυτό. Δεν Αυτός είναι γενικιό λόγο. Αυτό δεν είναι. Λόγος. Δεν είναι, είναι καθαρά φαλοκρατικό λόγο. Δεν είναι αυτό. Τώρα όμως, Ούτε τη συνθηματολογία. Θα σε πάω και σε έναν άντρα. Θα σε πάω σε έναν άντρα πολύ αγαπημένο στο κοινό. Τον κύριο Επισκοπάκη. <χει> Επισκοπάκη. Λοιπόν, πε μου, ποιο ήταν το πρωταρχικό ερέθισμα για αυτό ερέθισμα. σου το βιβλίο. Ναι. Είχα χωρίσει από μια γυναίκα που ήμουν ερωτευμένο. Πολύ ερωτευμένο. Και βίωνα τη θλίψη τη απώλεια. Και στέκομαι μια μέρα στον καθρέφτη. Και έπιασε τον νεφό μου να χαμογελάει όπω εκείνη. Mm. Τρελάθηκα. Λέω: Τι γίνεται, αυτό δεν είναι δικό μου χαμόγελο. Και μετά την επόμενη μέρα άρχισα να ψευδίζω. Η γυναίκα αυτή ήταν ψευδή. Mm. Ψεύδιζε. Έπαθε ένα πανικό. Και έπλασα αυτόν τον ήρωα τον κύριο Επισκοπάκη. Τι, να συνταυτίζεται με τη γυναίκα που αγάπησε, να προσπαθεί να την ανακαλέσει. Οπότε εκεί και φόνοι γίνονται και κλίματα και. Θυμάσαι το, το έκανα και θεατρικό. Βέβαια, με τον, ε, με τον Μάινα, το στέλιο, το Μάινα. Με το Στέλιο, με ο... το Το, στέλιο οποίο ήταν καταπληκτική ναι. παράσταση. Και ήταν καταπληκτικό ο Στέλιο. Δεν ε, ξέρω αν εσύ πο... έμεινε ευχαριστημένο. Πολύ ωραίο. Και ιδιαίτερα με συγκίνησε ο Κώστα. Όχι, ε, σταμάτησε το όνομά μου. Λυπάμαι. Ένα υπέροχο ηθοποιό. Δεν πειράζει. Που πήρε είναι... και το βραβείο εκείνη τη χρονιά του Κάρλο Κουν. Ναι δεν σκώστα... το θυμάμαι και εγώ τώρα. Απροετοίμαστη βρεθήκαμε και οι δύο. Ε, ο... δεν, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Θα το αφήσουμε τώρα με ένα ερωτηματικό να το ψάξει ο κόσμο. Ποιο κόσμο. το βραβείο είναι το Πάντω ο κύριος Επισκοπάκη είπε κάτι διαφορετικό στο κοινό. Με τη σιωπή και τον Γιατί άμα γράψει για έναν ήρωα ο οποίο ψευδίζει και εν τέλει γίνεται η γυναίκα. Ναι, ο ίδιο. Απολύ προσπαθεί να συνταυτιστεί, είναι συγκινητικό. Πάντως όταν το γράφω, όταν τελειώνω, τότε καταλαβαίνω τι συντελείται. Δεν βάζω δηλαδή το μυαλό μου για να πω θα γράψω για την Κυριακή η οποία έκανε εκείνο το άλλο και το παράλληλο και κατέληξε. Ίσως δεν έχω τόσο μυαλό. Ξεκινάω από μια εικόνα, από ένα συνέστημα, μεταμορφώνεται σε εικόνα και πρέπει να απαλλαγώ από αυτή γιατί μου κάνει ολοκληρωτική κατοχή και μπορεί να με καταλύσει. Είναι πολύ βία. Χάνω τον ύπνο μου, υδρώνω, υποφέρω. Αυτά τραβάνε οι συγγραφεί, λοιπόν. Αυτά είναι. Έτσι για να μπούμε λίγο Τώρα, και Τώρα τι τα στο... εξομολογούμε στο... δημόσια. Α, πίστεψε, θα με έχει μισή ακούσει... για πίστεψε με, έχει ακούσει... αυτό το τραπέζι πολλά πολλά. Που αυτά Γιατί δεν είναι τίποτα. Γιατί και το θέμα της τρέλας μέσα. Ε, εντάξει, που, δεν υπάρχει. Είναι τα όρια. Σε όλους μας δεν υπάρχει μία δόση... Που δεν θέλει, μία δόση, ένα κομμάτι μα που δεν θέλει να είναι απολύτω λογικό. Γιατί ο έρωτα είναι, είναι λογικό. Όχι με τίποτα. άμα είναι έρωτα, δεν είναι. Δεν είναι, είναι λογικός. η πρώτη ε, παράλογη πράξη που μα σώζει. Ναι, αλλά είναι μια πράξη τρέλα. Η, η, ότι ναι. θέτει αυτόν στη διάθεση ναι. του άλλου. Ναι. ναι. Και δεν η είναι. τρέλα είναι η ανώτερη μορφή υπέρβαση. Το να φύγει σε μια καθιστική κατάσταση από μια ριζωμένη πραγματικότητα και δεν να νοίεται. την υπερβεί τι δείχνει. Γενναιότητα. Βεβαίω είναι παράλογο, αλλά αλλήλω με τη λογική. Η λογική είναι προγραμματισμένη. Τόσο θα ζήσουμε, τόσο θα πεθάνουμε. Mm. Με τριμμένα κουκιά Επειδή είσαι ένα άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και με τη διδασκαλία. Ναι, έκανα ένα χρόνια Είσαι αυτό που λέμε δάσκαλο, βρε παιδί μου. Πάντα το ήθελα το να σε ρωτήσω όχι, 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 όχι. Εγώ το βάζω με θετικό πρόσημο. Μπράβο. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Το αρνητικό ναι. δεν θέλω να το ναι. ξέρω. Το διάβασμα ενός βιβλίου είναι αξία ανεκτίμητη. Όμως τα μάτια μας κάποια στιγμή κουράζονται. Μην αφήνετε την πρεσβειοπία να σας αποθαρρύνει. Στα καταστήματα οπτικών οφθαλμός θα βρείτε όλες τις εξειδικευμένες λύσεις σε γυαλιά υψηλή αισθητική. Απόλυτη προστασία σε πολυεστιακούς φακούς ή blue control για να απολαύσετε το διάβασμα χωρίς ενδιασμούς. Οπτικά οφθαλμός, γιατί τα μάτια μας είναι ανεκτίμητα όπως και το διάβασμα. Εμένα, ας πούμε, με μίσες τα βιβλία, στο δημοτικό ένας δάσκαλος μου δάνειζε από την προσωπική του βιβλιοθήκη βιβλία για να διαβάζω τα καλοκαίρια που βαριόμουνα. Και ανακάλυψα στο χωριό κι εγώ ένα φοβερό κόσμο. Πάντα συζητάμε λίγο πολύ σε αυτό το τραπέζι, τι στο καλό γίνεται στην Ελλάδα και το αναγνωστικό κοινό είτε ανακυκλώνεται είτε συρρυκνώνεται, πάντως δεν μεγαλώνει. Ποια είναι η δική σου άποψη. Αχ, Κυριακή, έχω ένα διήγημα που το λέω ο δάσκαλος. δάσκαλο. Mm. Τώρα δεν θα σα κοράσω να το διαβάσω πάλι. Τρει σελίδε είναι. Λοιπόν, εμένα, ο δάσκαλό μου, θα απαντήσω αμέσω σε αυτό. Ένα φιλόλογο στην πρώτη γυμνασίου στην Αμφιλοχία, ήμουν ο τελευταίο μαθητή. Ενώ ήμουν πρώτο στο δημοτικό. Καλεί τον πατέρα μου, του λέει αυτό θα μείνει. Δεν διαβάζει. Πώ δεν διαβάζει, Όχι την ώρα διαβάζει. Φέρει <laughs> μου τα βιβλία. Του πάει τα βιβλία, την πείνα του Κνούτ Χάμσον, <laughs> το σκαραβέ και τερακώτες που είμαστε, το του Γρυπάρη, τα ταξίδια του Γκάλιβερ. Αυτά του λέει να τα κάψεις όλα. Τα μάζεψε ο πατέρας μου όλα στην αυλή Σουβαρά του. Σοβαρά μιλάς τώρα. Βεβαίως. Και oh, το στη... Τι τραυματική. Τα, περιβε... τα καταβρέχει με βεντζίν και τους βάζει φωτιά. Κατάξτε. Αρχίζω εγώ να σκούζω διότι ήταν η... η μόνη διαφυγή μου και η μόνη σωτηρία μου. Μόλι με είδε, υπερεύει τον βλάκα δάσκαλο, ανεβαίνει πάνω στη φωτιά και σαν ένα στενάρι και τα κρατάω καμένα. Διότι ο πατέρα μου ήταν πιο πεπαιδευμένο, ενώ ήταν αγράμματο, πιο πεπαιδευμένο από το φιλόλογο. Αχαπούστε λοιπόν, περίπου, τι φταίνε, καταρχή. τι φταίει για να απαντήσω το ερώτημα. Υπάρχει μια πεδευσία, Διότι τόσα χρόνια που είμαι δάσκαλος, καθηγητής, δεν έχω δει μαθητή να μην μπορεί να είναι ο πρώτος, ο καλύτερος. Τώρα, Κανένα στο δηλώσια. υπογράφο. Είναι μεγάλη στο αυτό που λες. Τι γίνεται, αυτοί που σπρώχνουν να είναι πρώτοι είναι λεγόμενοι σπασίκλες. Λοιπόν, δεν έχω δει και λυπάμαι τόσο πολύ που το λέω πρώτο μαθητή να έχει φτυχήσει. Μπορεί να έχει γίνει γιατρό, δικηγόρο, δεν ξέρω τι. Όχι. Τι γίνεται. Δεν περνάει πραγματική παιδεία στο σχολείο τι περνάει η συμβατική γνώση και τα κλισέ. Επομένως, τώρα τελευταία, παλιά τη μαθαίναμε με μια επειδή μας σαν συντηρητική δομή της κοινωνίας, μαθαίναμε μερικά πράγματα και έτσι ήταν και το βιβλίο στη μόδα, διαβαζόταν, ήταν η αστική παιδεία Σίγουρα, ανεκτή. Ναι, ναι, Τώρα ναι. δεν υπάρχει αστική παιδεία. Και η ίδια η αστική δημοκρατία έχει καταληθεί πια. Ομά πράγματα, σε μένα τουλάχιστον, καθαρά πράγματα. Λοιπόν, τότε διαβάζαμε. Δεν έβλεπε άνθρωπο να μην έχει διαβάσει Καζατζάκη και ο Λουντέμι. Ε, ό,τι καταλάβαινε βέβαια. Ναι. Βεβαίω έρχονταν δάσκαλοι και λέγανε: Έτσι πρέπει να κάνει το σωστό, έτσι το λάθο. Άμα δεν του άρεσε ο Καζατζάκη, τον αφορίζανε ότι κάναν τον παπαδαριό και κ.ο.ο.κ. Πρόσεξε όμω, τώρα τα νέα παιδιά που είναι πιο έξυπνα σου λένε γιατί να διαβάσω. Δεν, εγώ δεν διαβάζω. Εγώ, εμένα υπάρχουν άτομα που με αγαπάνε. Του λέω πάρε το βιβλίο μου, Αντρέα μου. Εγώ δεν διαβάζω. Είναι τρο... Δεν εγώ θα έχουν καμιά και εγώ ντροπή, καμιά συστολή. Μα δεν έχει ανάγκη να διαβρύνει. Όχι, μου λέει. Μα είσαι όλα βέβαιο. Ναι, δημιουργούνται βεβαιότητε. Δεν υπάρχει σχολείο που να λειτουργεί ουσιαστικά ώστε να έχουν ερωτευτεί οι μαθητές και να έχουν φύγει από τις συμβάσεις mm -hmm. Αλλά τι κάνουν λειτουργούν με συνθήματα Οι δάσκαλοι έχουν στην πλειοψηφία τους συμβατική αντίληψη των πραγμάτων Διότι και οι είναι δάσκαλοι είναι αγράμματοι Δηλαδή εγώ έβγαλα τη φιλολογία στα Γιάννενα και στην Αθήνα έτσι Τελειώναμε τη γνώση μας στη λογοτεχνία σε παρακαλώ στον Παλαμά στην Αθήνα ναι. Λοιπόν, στον Παλαμά, δηλαδή η πατρίδα, σαν τον Ιζο, εγώ, δεν θέλω να να τον αποδομήσω τον Παλαμά, Εντάξει. αλλά όλοι αυτοί... Εντάξει, οι... είναι σημαντικό, ο, είναι ένας πολύ, κρατικός, πολύ, πολύ σημαντικός Έλληνας εγώ δεν προσκυνώ τόσο τους πανεπιστημιακούς και την παλαμική γραφή. Υπάρχουν σπουδαία κείμενα ιδιαίτερα κριτικού του λόγου. Εν πάση περιπτώσει, με αυτή την παρούφα ψιλονατραφήκαμε, βλέπαμε και το αθεντικό. Τα ναι, νέα παιδιά όμως πρέπει να τους καταθέσεις ουσιώδη λόγο Ακριβώς. και λόγο έρωτα του σχολείου Ακριβώς. και της γνώσης. Δεν γίνεται αυτό. Μου. Είναι, είναι αντίσταση αυτό που κάνουν. Με. Πρόσεξε όμως, η αντίσταση είναι συμβατική διότι όταν βλέπεις ας πούμε, κάτι που είναι απίστευτο, ούτε στο χωριό μου εκείνη την εποχή συνθήματα, τα ανακόψαμε τα άντερα των άλλων, υποτίθεται αναρχική, ή κατάρε. Κατάρρεστο ναι. τείχο, έτσι ξαναδεί, να πεθάνει, να βγάζει καρκίνο, να κάνει ένα ράνει. Παναγία μου. Και που τίθεται ότι αυτά είναι ανατρεπτικά άτομα, αναρχικά, τίποτα δεν είναι. Είναι η ίδια βαθιά, το ίδιο φασισταριό, από τη μια οι χρυσαυγίτε και από την άλλη αυτή που. Ναι. Ε, Συγγνώμη, ναι, το πήγα στην πολιτική. Η, β, η βία, και όχι, δεν θα έπρεπε, α, γιατί, όμω πέφτω η, βώς, Γιατί, γιατί όμω, μου, λόγο. τα πάντα δεν είναι πολιτικά. Ναι, αλλά πέφτουμε σε συμπατικό λόγο. Α, ακόμη και ο έρωτα δεν είναι πολιτικό. Όλα είναι πολιτικά Όλα είναι, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, αλλά θα έπρεπε ένα συγγραφέα αυτοκριτικά, μιλάω τώρα, παρασύρθηκα, να καταθέτει το δικό του λίγο των πραγμάτων. Το Το δικό του λίγο των το πραγμάτων. Μα κοίταξε να δει. Θέλετε, δεν θέλετε. Το λέω σχεδόν σε όλου του συγγραφεί που είναι απέναντί μου. Στα πολλά, πολλά χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Είστε πολιτικά πρόσωπα με την έννοια του ότι η Καλούνται να συμπληρώσουν ένα κενό πνευματικό που υπάρχει και ίσως να είναι και δουλειά άλλων, αλλά καλείστε κι εσείς να συμπληρώσετε αυτό το πνευματικό κενό που υπάρχει στη χώρα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αν πρέπει να μιλάμε ή μόνο να γράφουμε. Ε, δεν ξέρω ε... όμως ότι το να βοηθά πάντα. Κοίταξε να δεις, εγώ διαχωρίζω το Συγγραφέα, το οποίο γράφει και μέσα στο βιβλίο στην παγίδα. Ο συγγραφέα δεν είναι μόνιμη ιδιότητα όπω ο εραστή δεν είναι μόνιμη ιδιότητα. Ε, βέβαια, Σε ναι, μια ναι. στιγμή γίνεται συγγραφέα. Το άτομο όμω οφείλει να είναι ανατρεπτικό. Εγώ δεν μπορώ να εννοήσω ένα συγγραφέα είναι... που είναι δεξιό. Δεν, είσαι... ε, δεν είμαστε μέσα στην πεις, αριστοτελική. Υπάρχουν, υπάρχουν καθαροί συγγραφεί, θα μου πει που είναι κορυφαίοι και είναι δεξιοί. Ε, δεν μπορώ. Περιφρονώ την συντηρητική κολακία και ούτε είμαι καχύποπτος ακόμη και καλός να είναι ένας συγγραφέας λέω είναι το κομμάτι του εαυτού του το κεκριμένο και είναι ντροπή του να το πει. τώρα κρύβει. πάμε σε μια κορυφαία όμως συζήτηση δε φταίω εγώ εσύ ναι, να ε, η κορυφαία συζήτηση Ξεχάσαμε την που, παγίδα. Που, δεν ξεχάσαμε καθόλου την παγίδα. Γιατί η παγίδα είναι πολύ μέσα σε αυτά τα πράγματα, πίστεψέ με. Τώρα μιλάει ο Αντρέα, όχι ω συγγραφέα, μιλάει ο Αντρέα ε, ω πολιτικό πρόσωπο. Εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε Κακού. αυτοί που είμαστε. Είμαστε η προσωπικότητά μα που είμαστε όλα τα πράγματα. Καλό, καλό. Και πάμε λοιπόν σε μια κορυφαία κουβέντα. Σε σχέση με τον καλλιτέχνη και το έργο του. Ποια είναι η άποψή σου, Είναι. Δύο ξεχωριστά πράγματα. Διότι τώρα, ας πούμε, πρόσφατα είχα μία κουβέντα για τον Έζα Ραπάντ. Καταπληκτικό σπίτι, ο οποίο όμω ήταν υποστηρικτή του Μουσολίνη. Και ο Χάντεγκερ, τον οποίο Καλά, εγώ ναι, έχω κάνει διάθεση. Και ο Σελήν. Και ο Σελήν, και αυτό πήγα να πιάσω κι εγώ. Νομίζω ότι είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Έχει καταλήξει. Ε, πιστεύω, ναι, ότι ε, το ουσιαστικό κομμάτι του εγώ μας είναι που καταθέτει την ουσιαστική στάση ζωής. Η δημόσια εμφάνισή μας υπακούει στις συμβάσεις της καθημερινότητας, στην καθημερινή ευτέλεια, στη σκοπιμότητα, στις ανάγκες που έχουμε σαν άτομα να επιβιώσουμε. Αν δεις από όλου αυτούς τους μεγάλους που αναφέραμε, που ανέφερες και εγώ και εσύ, θα δεις ότι όταν υποκύψανε και και γλύψανε και υποστηρίξανε καθεστώτα αναγκαστήκανε από τη μιζέρια της καθημερινότητας και τις άλλες ανάγκες. Το καλλιτεχνικό έργο είναι αυτόνομο. Είναι ανατριπτικό αν είναι καλλιτεχνικό έργο. Αν είναι συνέχεια του εγώ ενός συγγραφέα που δεν είναι συγγραφέα, τότε ταυτίζεται. Ναι. Ανδρέα μου, τώρα κλείνοντας την παγίδα, τελειώνοντα την παγίδα και βάζοντας εκεί μέσα όλο το συγγραφικό σου τουλάχιστον παρελθόν, Αισθάνθηκε καλά, ενώ κάποιε φορέ αυτά που γράφουμε μα στεναχωρούν. Mm -hmm. Εσύ αισθάνεσαι καλά που το έχει τώρα μπροστά σου και το βλέπω το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τι εκδόσει Καστανιώτη και μπορείτε να το προμηθευτείτε. Κοίταξε. Ε, είμαι γυμνός, ένα γυμνό κορμί απέναντι σε μια γυμνή γυναίκα. Έτσι αισθάνομαι. Δηλαδή δεν ντρέπομαι να δείξω το κορμάκι μου. Όποιο μπορεί να με ρωτευτεί, με ρωτεύεται. Όποιο με δει σαν κάτι, μου λέει: Α, το διάλογο και εσύ και το καλό σου. Περάσαμε δύσκολου χειμώνε. Δεν ξέρω τι ήταν παρηγοριά για σένα μέσα στην πανδημία. Είναι αλήθεια ότι εγώ έγραφα προκειμένου να μην λαλήσω που λέμε. Τώρα αν το έχω κοταφέρει ή όχι, παίζεται. Αυτή ήταν η παρηγορία. Επίση, μου αρέσει και να διαβάζω. Διαβάζω. Σε είναι έχει ενθουσιάσει κάτι τελευταία. Δεν θέλω να γίνω μίζερος. Mm -hmm. αλλά έτσι κάτι που να με ανακοφίζει. Πιο πολύ παρηγορία βρίσκω στον κινηματογράφο. Πάντα το έκανε αυτό. Ναι, Θεμά πάντα. Καλά. Αν και τα τελευταία χρόνια δεν πάω σινεμά και αυτό μου λείπει. Αυτό το καλοκαίρι ελπίζω. Γιατί κινηματογραφικά έργα ποιότητα συνεχίζουν να υπάρχουν. Ενώ καλά λογοτεχνικά βιβλία δεν υπάρχουν. Μην κοιτά που εφημερίδε Προβάλλουν συνέχεια τα ξένα βιβλία. Mm. Ε, είναι για μένα χειρότερα. τα πλέον αυτό. Όχι Γιατί, λοιπόν. Όχι, πρόσθε, όχι, τώρα όχι, όχι, όχι δεν το πίσω. πλάκα, απλά κάνω. Πλάκα κάνω. Ε, όχι, δεν τα προβάλλω. Εγώ γράφω και βιβλία που μου αρέσουν, αλλά κυρίω για ξένη λογοτεχνία. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι σπουδαία και ξένη ναι. λογοτεχνία. Πια. Όχι, όχι. Και Έτσι. έχω να πω ότι γίνεται επιλογή βεβαίω, αλλά και οι Έλληνε συγγραφείς στέκονται πολύ ψηλά. Ε, ένα παράπονο στάντας. βγάζω, Δηλαδή, αν βγάλεις... Μια καθημερινή εφημερίδα, δεν δηλαδή θέλω να το ονοματίσω, κυρίαρχη, την πρώτη. Α πούμε, στην κυκλοφορία, θα δεις ότι για την ελληνική πεζογραφία δεν έχει ούτε μια ράδα. Σπάνια να έχει μια μικρή συνέντευξη, που οι συνέντευξει, οι μισέ, είναι στημένες. Δηλαδή, θα πάρει επάνω πρόσωπο, το οποίο σημαίνει κάτι. Δεν θα αναδείξει τη συγγραφική ποιότητα ενό βιβλίου, αλλά θα αναδείξει το πρόσωπο, την περσόνα του συγγραφέα, ο οποίο σημαίνει κάτι και κοινωνικά και πολιτικά. Η δημοσιογραφία εξακολουθεί να είναι ένα επάγγελμα. Πολλοί θα θέλαμε όλοι να είναι κάτι παραπάνω από ένα επάγγελμα και κάποιοι το καταφέρνουν, κάποιοι όχι. Φυσικά, ναι. ε... παντού υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά και πάντα θα υπάρχει και η διαμαρτυρία και η και γιατί το αντίπολο είναι το γλύψιμο. Έτσι, έτσι. Οδεύουμε όμως προς ένα τώρα μύθος ή αλήθεια φωτεινό ελληνικό καλοκαίρι και δεν ξέρω ποια είναι τα δικά σου σχέδια για αυτό το καλοκαίρι. Έχω ένα σπίτι στην Άφπακτο που έχει ένα πηγάδι, έχει πολλά δέντρα μέσα, είναι παλιό, 120 χρόνων μεγάλο. Καμιά φορά πάω στον πηγάδι και θυμάμαι ένα στίχο του Μαρκόπουλου, του Γιώργου, του φίλου μου που λέει Υπάρχει ένα πηγάδι στην αυλή σου και εσύ που με αγνοεί, ξεχνά να με ανασύρει την πόρτα. Να γράψει και σε φέρει. Ένα φοβερό ο, το, ευέβαια, το φοβερό ποίημα. Βέβαια. Του σε φέρει. Στέκομαι δηλαδή σε αυτόν τον χώρο, στην άφακτο, είναι κοντά η θάλασσα και πηγαίνω για μπάνιο και αλπίζω αυτού του δύο-τρει μήνε να επαναβρω την τάξη των πραγμάτων. Τον τάξη πραγμάτων. πάρα πολύ ωραίο και φαντάζομαι. Εάν πραγματοθεί. Φαντάζομαι επίση τι, τι γραψίματα θα, θα έχει δει αυτή η αυλή. Φαντάζομαι. Ναι, κάθομαι και γράφω σαν κακομίρι, γιατί ε, εδώ <laughs> είναι η ζωή. Θα μπορούσα να μην γράφω και να κάνω κάτι καλύτερο. Όχι, oh, όχι oh, παντού είναι η ζωή. <laughs> Αντρέα Μίτσου, σε ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.